Και το έκανα. Δηλαδή, πάντα ήταν αυτός ο στόχος μου. Όμως όταν γύρισα, δηλαδή, όταν έφυγε η μητέρα μου από τη ζωή και στην εφηβεία μου, είχα μεγάλο πρόβλημα με τον πατέρα μου, που όμως αυτός πάντα μου έλεγε, όταν φτάσεις στην ηλικία μου, θα με καταλάβεις. Δηλαδή, εγώ του έλεγα σε μισό και καθόταν εκεί και τα άκουγε. Και μου λέει, όταν φτάσεις στην ηλικία μου θα καταλάβεις. Και όντως, όταν πέρασα την εφηβεία και έφτασα στα 20 και στα 25, λέω, ρε μπαμπά, δηλαδή, πώς είχες 4 παιδιά στην ηλικία μου, ας πούμε. Καθίσατε ποτέ έτσι να λύσετε αυτή την σύγχυση, ναι, που είχες μέσα σου? Τα τελευταία του χρόνια ήρθαμε πάρα πολύ κοντά. Μιλούσαμε πολύ ανοιχτά για όλα. Και στις τελευταίες του στιγμές είπαμε και αυτά που έπρεπε και έτσι δεν έχω αφήσει τίποτα μέσα μου. Δηλαδή, έφυγε πολύ ωραία. Άρα και εσύ ουσιαστικά νιώθεις καλά που πρόλαβες και του πες πράγματα. Βεβαίως, και εγώ... ναι. Και εγώ και τα αδέρφια μου, και 4.